Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ένα πρωτοφανές πέπλος σκόνης έχει καλύψει τη χώρα από άκρη σ' άκρη καθώς κορυφώνεται το φαινόμενο, δημιουργώντας ένα αποπνικτικό σκηνικό που θέτει σε κίνδυνο ευπαθείς ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως το σύννεφο σκόνης που καταπίνει πολλές περιοχές της χώρας κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την ορατότητα, ενώ σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες η κατάσταση γίνεται αφόρητη με τους ειδικούς να χτυπούν καμπανάκι για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Απίστευτες εικόνες αντικρίζουν οι κάτοικοι σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της αφρικανικής σκόνης που έχει καλύψει τα πάντα. Εκτός από την ατμόσφαιρα που κάποιες στιγμές γίνεται αποπνικτική, εντύπωση προκαλούν και εικόνες από πολλές περιοχές της Ελλάδας που έχουν αλλάξει χρώμα. Είναι πολύ επιθετική. Αυτή τη φορά και σήμερα άκουσα ότι είναι μεγαλύτερη ποσότητα σκόνης που ήρθε τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση είναι αφόρητη, άμα έχουμε και πρόβλημα λίγο αναπνευστικό. Αυτές τις μέρες ιδιαίτερα είναι πολύ επώδυνο. Παράλληλα, μαζί με την αφρικανική σκόνη, σημαντική είναι η άνοδος και της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη σκόνη που μας έρχεται από μακριά, η οποία μας κάνει ζημιά. Ξεκινάμε από τα θέματα υγείας, τα οποία εισπνέουμε όλη αυτή τη σκόνη μέσα μας. Κυκλοφορούμε με τις μάσκες, όταν θα μας το επιτρέψει ο καφές θα τη φορέσουμε ξανά. Πρέπει να προσέχουμε ειδικά εμείς όσοι έχουν άσμα ή αναπνευστικά προβλήματα. Οι ειδικοί συνιστούν υπομονή αλλά και ιδιαίτερη προσοχή, κύρια στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Αυτή η αφρικανική σκόνη υποβαθμίζει την ποιότητα του αέρα με διάφορες συνέπειες. Εκτός από τα μικροσωματίδια της σκόνης που είναι από 10 πμ μέχρι 2,5 και ακόμα μικρότερα, εκτός από το ότι προσβάλλουν το ανώτερο αναπνευστικό, εισέρχονται ορισμένα από αυτά και στην κυκλοφορία, με επέκταση με τελευταίες μελέτες που έχουν γίνει, να δημιουργούν βλάβη και στην καρδιά και δυσφαγία νόσο. Τα διάφορα σωματίδια της σκόνης, εκτός από τα σωματίδια αυτά, συμπαρασύρουν και διάφορους μικροοργανισμούς, καθώς και διάφορα μέταλλα, διότι ταξιδεύοντας από την Αφρική μέχρι εδώ, περνούν από περιοχές και μολυσματικές και επιβεβαρισμένες από διάφορα μέταλλα και γι' αυτό είναι επικίνδυνα και παθογόνα. Η αφρικανική σκόνη, που τόσο μας έχει ταλαιπωρήσει το τελευταίο διάστημα, ετοιμάζεται να μας αφήσει, καθώς ο δυτικός άνεμος θα αρχίσει να σπρώχνει τη σκόνη προς τα Δωδεκάνησα και έτσι την Πέμπτη και την Παρασκευή η ατμόσφαιρα θα είναι πιο καθαρή. Εντυπωσιακές εικόνες, κυρίες και κύριοι, εντυπωσιακές εικόνες και σπάνιες αφρικανικής σκόνης βλέπουμε από το πρωί στον ουρανό της Ηλίας και να δούμε πόσο αυτό το σπάνιο φαινόμενο μπορεί να είναι επικίνδυνο και για την υγεία μας. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Παναγιώτη Κυριαζή, τον πνευμονολόγο, ο οποίος και θα μας δώσει οδηγίες και συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Κυριαζή, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι σπάνιες οι εικόνες, αλλά είναι και επικίνδυνες. Οι εικόνες είναι σίγουρα εντυπωσιακές. Η αφρικανική σκόνη και το φαινόμενο, όλο αυτό που ζούμε, που βιώνουμε αυτές τις μέρες, δεν είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο. Συμβαίνει στη χώρα μας. Συμβαίνει περίπου 7 με 20 φορές το χρόνο, ένα μέσο όρο γύρω στις 13 φορές το χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι τούτη φορά είναι πιο εντυπωσιακό το φαινόμενο και πιο έντονο. Σίγουρα υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των συμπολιτών μας, επειδή υποβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής, η ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε. Και είναι γνωστό ότι οι πνεύμονές μας έχουν φτιαχτεί έτσι ώστε να αναπνέουν καθαρό αέρα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Ομάδες οι πληθυσμιακές που κινδυνεύουν περισσότερο, ποιες είναι? Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ? Κατεξοχήν ομάδα η οποία κινδυνεύει και μπορεί να έχει συμπτώματα έντονα από την έκθεση στην αφρικανική σκόνη είναι οι αναπνευστικοί ασθενείς, ιδιαίτερα αυτοί που πάσχουν από άσθημα, από χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια, από βροχεκτασίες, διάμεση πνευμονική ίνωση,
οι ασθενείς με κακοήθειες πνεύμονα, γενικώς όλοι οι αναπνευστικοί ασθενείς, ωστόσο όμως και άλλες ομάδες ασθενών, οι οποίοι γενικώς είναι αλλεργικοί, με αλλεργική επεφυκίτιδα ή αλλεργική ρινίτιδα, επίσης και αυτοί έχουν προβλήματα, αλλά και οι ασθενείς οι οποίοι έχουν, κυρίως ηλικιωμένοι με καρδιαγγειακά νοσήματα, έχουν πρόβλημα και, ή μπορεί να έχουν πρόβλημα από την έκθεση, τη μεγάλη έκθεση στην Αφρικανική σκόνη. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ένας υγιής οργανισμός, όταν εκτίθεται σε αυτό το μείγμα που μπορεί να έχει και μέταλλα, δεν ξέρουμε τι έχει, υπάρχει περίπτωση να εμφανίσει κάποια χρόνια νοσήματα με την πάροδο του χρόνου, σωρευτικά? Κοιτάξτε, γενικά η έκθεση στην Αφρικανική σκόνη έχει το επιπλέον χαρακτηριστικό ότι μαζί με τη σκόνη εισπνέουμε και όλα αυτά τα σωματίδια τα οποία αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει και αέρας. Η μακροχρόνια έκθεση στην Αφρικανική σκόνη και γενικότερα σε σκόνες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα μακροπρόθεσμα στα άτομα, ιδιαίτερα στην αναπνευστική τους λειτουργία και στην ορίμανση της αναπνευστικής λειτουργίας, αλλά και μπορεί να προκαλέσει γενικότερα και ακόμα και καρδιακά προβλήματα. Ωστόσο, η μικρής χρονικής έκθεση δεν φαίνεται να δημιουργεί τόσο έντονα προβλήματα. Αυτό συνήθως το ζούσαμε παλιότερα με τις επαγγελματικές πνευμονοπάθειες, με τα άτομα δηλαδή που δουλεύαν σε ορυχεία, τα έχετε υπόψη σας, που είχαν επαγγελματικές πνευμονοπάθειες ακριβώς λόγω της έκθεσης αυτής. Μακροπρόθεσμα δηλαδή δεν κάνει καλό, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνει και κάτι το ιδιαίτερο. Επίσης, ως γιατρός, ειδικός επιστήμον, δώστε μας μικρές συμβουλές όπου όλοι μας στο σπίτι μας μπορούμε να εφαρμόσουμε μέχρι ότου περάσει αυτό το κύμα. Τι πρέπει να προσέξουμε? Κοιτάξτε, το σημαντικότερο είναι οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι ή με προβλήματα αναπνευστικά και καρδιοαναπνευστικά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα παρακολουθούν τα δελτία καιρού, αλλά και εσάς, για να ενημερώνονται για την πορεία του φαινομένου. Θα πρέπει να περιορίζουμε στο μεγαλύτερο δυνατό τις μετακινήσεις σε υπαίθριους χώρους και γενικά τις δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, ιδιαίτερα όταν έχει αέρα, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη μετακίνηση της σκόνης. Θα πρέπει οι ασθενείς, τα άτομα αυτά που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, να παραμένουν σπίτι. Τα σπίτια θα πρέπει να είναι κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες. Παρόλο που συνήθως λέμε ότι πρέπει να αερίζουμε τους χώρους, σωστό είναι αυτό, αλλά αυτή την περίοδο. Αλλά όχι σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς, δεν ενδείκνεται. Επίσης, αν χρειαστεί να βγουν έξω, να προτιμούν κυρίως τις πρωινές ώρες που είναι λιγότερο το φορτίο της σκόνης. Οι μάσκες, ιδιαίτερα η FFP2 ή αυτή τη ψηλή προστασία, είναι προστατευτικές και βοηθούν. Άλλωστε, έχουμε εξοικειωθεί με τη μάσκα. Και από εκεί και πέρα, επίσης, τα άτομα, ιδιαίτερα τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, θα πρέπει είτε από μόνα τους, είτε με τις οδηγίες του γιατρού ή τις οδηγίες που έχουν πάρει, ενδεχομένως να χρειαστεί μάλλον να αυξήσουν τη δοσολογία των φαρμάκων που παίρνουν. Οι ασθηματικοί και οι ασθενείς με χρόνιες πνευμονοπάθειες μπορούν να αυξήσουν τα φάρμακα που παίρνουν, μπορεί να χρειαστεί να το αυξήσουν ή να προσθέσουν και κάτι ακόμα. Ωστόσο όμως να σημειώσω ότι δεν θα πρέπει κάθε επιδείνωση της υγείας αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα επειδή μιλάμε και για ηλικιωμένους ανθρώπους, να αποδίδουμε κάθε επιδείνωση στην Αφρικανική σκόνη, γιατί μπορεί να πέσουμε σε μια ιατρική πλάνη και να είναι και να υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικό δηλαδή για την υγεία. Μάλιστα. Εμείς θα πούμε από την πλευρά μας, μπόρα είναι, θα περάσει, και να ακούμε τι μας λένε οι ειδικοί. Κύριε Κυριαζή, θα ήθελα φαίνεται ότι το... Ολοκληρώστε. Φαίνεται ότι το φαινόμενο θα εξασθενήσει από αύριο πάντως, οπότε νομίζω θα ανασάνουμε καλύτερα το πρωί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ούτε κρύο ούτε ζέστη, λένε οι σταφυδοπαραγωγοί για την εφετινή καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας. Οι καιρικές συνθήκες φέτος είναι σύμμαχος, λένε οι παραγωγοί του μαύρου χρυσού, ενώ από την άλλη η περσινή κακή χρονιά έχει τραυματίσει το φυτικό κεφάλαιο σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των ασθενειών. Άπαντες στελούν σε αναμονή για το πώς θα τρέξει από εδώ και στο εξής η καλλιέργεια, αλλά και για το εάν τα φυτά θα μπορέσουν να ανατάξουν τις δυνάμεις τους. Με καλούς ιονούς φαίνεται να ξεκινάει η σεζόν για την καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας, καθώς μέχρι σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι σύμμαχος για τις καλλιέργειες, οι οποίες όμως κουβαλούν από την περσινή κακή χρονιά βιώσεις οι οποίες έχουν βλάψει τα φυτά. Ξεκινάει η καλλιεργητική περίοδος, έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε
τα χτήματά μας πάνε σε καλό δρόμο σχετικά φέτος. Ο καιρός, βέβαια, είχαμε μεγάλη ξηρασία στην αρχή. Τώρα έριξε ένα νερό το οποίο βοηθάει αρκετά. Υπάρχουν προβλήματα όμως στη σταφίδα από τις περσινές καιρικές συνθήκες, από τον περονόσπορο πέρσι και από άλλες που επέτρεψε ο καιρός κάποιες ιώσεις, κάποιες εξάρσεις μικροτολογικές να προχωρήσουν. Και παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα που δεν πετάνε οι σταφίδες παντού και ομοιόμορφα. Έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως το παλεύουμε να βγει η παραγωγή πέρα. Η τιμή είναι οριακά φέτος, παρόλο που είχαμε παραγωγή κάτω από το 50% σε σχέση με άλλες χρονιές. Παρ' όλα αυτά η τιμή όμως δεν είναι στα επίπεδα εκείνα που θα μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την καλλιέργεια και να βγάλουμε το κόστος, να συνεχίσουμε την καλλιέργεια και να ζήσουμε τις οικογένειές μας αξιοπρεπώς. Είναι μειωμένη η παραγωγή της, κατά πολύ δεν ξέρω τι έχει επηρεάσει, και η βλάστησή της και αυτή είναι πολύ καθυστερημένη. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Θεωρώ στην ξηρασία. Το πιθανότερο στην ξηρασία ή πλέον στο φυτό ή στο τζιτζίκι, που λένε μια αρρώστια εδώ πέρα, την οποία ραντίζουμε συνέχεια, αλλά δεν βλέπω αποτελέσματα. Οι καλλιεργητές δηλώνουν στην κάμερα ότι σε γενικές γραμμές φέτος δεν υπάρχει παραγωγή και αποδίδουν αυτή την κατάσταση στην προηγούμενη χρονιά, κατά την οποία τα φυτά δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα. Η σταφίδα φέτος μέχρι τη στιγμή, καταρχήν δεν υπάρχει παραγωγή φέτος. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει παραγωγή. Και αυτό. Ίσως η περσινή χρονιά επηρέασε η κατάσταση με τον περινόσπορο, γιατί πέρυσι είχαμε μεγάλη ζημιά με τον περινόσπορο. Έγινε, πιστεύω, γύρω στο 50% πέρυσι απώλεια της παραγωγής. Κάτι που οι αρμόδιοι μας είχαν αφήσει να νοηθεί ότι θα μας στηρίξουν και θα μας δώσουν κάτι. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στον ορίζοντα τέτοιο πράγμα, ότι να μας στηρίξουν για την απώλεια της παραγωγής της περσινής. Και πιστεύω ότι και φέτος η ζημιά του πυρονοσπόρου, η περσινή, έχει επηρεάσει και το φετινό. Δηλαδή πολλοί πύροι, να το πω έτσι εγώ έτσι στη δική μας τη διάλεκτο, δεν έχουν πετάξει φέτος. Έχουν επηρεαστεί από τη ζημιά του πυρονοσπόρου πέρυσι. Τα έχει επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Φέτος δηλαδή είναι μια μέση παραγωγή. Δεν υπάρχει. Αναφέρεται σε ελάχιστα κτήματα που μπορεί να δεις κάποια παραγωγή. Τα άλλα είναι. Και κάτι άλλο, δεν κάνει και καλό πέταγμα. Μια μέτρια χρονιά. Έχουν μείνει κατάλοιπα από την περσινή χρονιά στις σταφίδες. Τι σημαίνει αυτό? Πέρυσι είχαμε μεγάλα προβλήματα με τον περινόσπορο και με την λόβα, τη διαφαστένια. Και έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν πετάξει σωστά τα κτήματα και η παραγωγή τους να είναι μια μέτρια. Εντάξει, θα το παλέψουμε, τα βοηθάμε. Πιστεύω ότι θα εξελιχθεί καλά η κατάσταση, προς το παρόν ο καιρός θα πάει καλά. Έχουμε το θέμα με τις τιμές. Τι γίνεται με τις τιμές φέτος? Η τιμή είναι μέτρια προς χαμηλά. Γιατί είναι πολλά τα έξοδα. Τα έξοδα πριν 5 χρόνια σήμερα έχουν διπλασιαστεί. Τα πετρέλαια πανάκριβα, τα φάρμακα πανάκριβα, τα εργατικά είναι μεγάλα. Από 30 ευρώ πληρώναμε μεροκάματα, έχουμε φτάσει στα 50 και αυτά είναι μαύρα, δεν φαίνονται πουθενά. Η παραγωγή εύχονται αυτή η χρονιά να κυλήσει ομαλά για την κορινθιακή σταφίδα, προκειμένου να μαζέψουν όσο μπορούν τις καταστροφικές συνέπειες της προηγούμενης σεζόν, η οποία απεδείχθη ολέθρια για το φυτικό κεφάλαιο και την παραγωγή. Ανοίγει εκ νέου ο φάκελος που αφορά στο οδικό έργο Λεύκτρο Αρχαία Ολυμπία, το οποίο έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να λάβει χώρα διευρυμένη σύσκεψη από την περιφέρεια Πελοποννήσου με την συμμετοχή δημάρχων από τη Μεσσηνία και την Ηλία. Στο προσκήνιο επαναφέρει η περιφέρεια Πελοποννήσου τον οδικό άξονα Λεύκτρο Μεγαλόπολη Ανδρίτσενα Επικούριος Απόλλωνας Αρχαία Ολυμπία, στο πλαίσιο της ανάγκης αλλά και της δυνατότητας να υπάρξει η επόμενη μέρα
για την περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση. Αυτό έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Ανδρίτσανας Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος, τονίζοντας ότι θα συγκληθεί σύσκεψη στην οποία έχει κληθεί να συμμετέχει ο ίδιος αλλά και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Άρης Παναγιωτόπουλος στη Μεγαλόπολη. Πρόκειται για οδικό άξονα που συνδέει την κεντρική Πελοπόννησο με το βορειοδυτικό τμήμα της στην αρχαία Ολυμπία και φέρνει τη συγκεκριμένη περιοχή σε μικρότερη απόσταση από τον πύργο και το λιμάνι του Κατακόλου. Η μελέτη σκοπιμότητας του συγκεκριμένου έργου έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος απολιγνητοποίησης, ώστε να εξουδετερωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ευρεία περιοχή της Μεγαλόπολης και να δοθούν άλλες αναπτυξιακές προοπτικές. Ουσιαστικά μιλάμε για μια νέα χάραξη οδού υψηλής ποιότητας με αφετερία, τον ανισόπεδο κόμβο του αυτοκινητοδρόμου Μωρέα στο Λεύτρο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης, η οποία κινείται αρχικά δυτικά και εν συνεχεία βόρειο-δυτικά, περνώντας πλησίον του Επικουρίου Απόλλωνα από την Ανδρίτσενα την Αλυφύρα, συμβάλλοντας τέλος στην οδό Τρίπολης Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου στον οικισμό Άσπρα Σπίτια. Στο επίκεντρο των συμμαχικών δυνάμεων θα βρεθεί το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας και αυτό του Αράξου στα πλαίσια της μεγάλης άσκησης του ΝΑΤΟ που αναμένεται να φιλοξενηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο. Και οι δύο βάσεις θα φιλοξενήσουν αεροσκάφη και προσωπικό από όλες σχεδόν τις χώρες μέλη της συμμαχίας. Την ατοϊκή άσκηση Ramstein Flag, τη μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση της συμμαχίας, θα φιλοξενήσει η Ελλάδα μέσα στο 2024 με την 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα και την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο να είναι τις δύο βάσεις που θα φιλοξενήσουν αεροσκάφη και προσωπικό από όλες σχεδόν τις χώρες μέλη της συμμαχίας. Και να έχετε υπόψη ότι φέτος είναι και δύσκολη χρονιά, γιατί έχουμε ακόμα μία άσκηση να φιλοξενήσουμε, τη Ramstein Flag του ΝΑΤΟ, που είναι ακόμα μεγαλύτερη και πιθανόν. Κάποιοι σύμμαχοι δεν ήρθαν για αυτόν τον λόγο, γιατί θα έρθουν τον Οκτώβριο. Πάμε πάρα πολύ καλά, από ό,τι έχω μιλήσει με όλους τους ξένους που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ως φιλοξενούσα χώρα. Είναι όλοι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και από το επίπεδο της συνεργασίας και του κέρδους που θα έχουν σε τακτικές στον αέρα, αλλά και από τη διαμονή και την συμπεριφορά και του κόσμου έξω στην περιοχή που τους φιλοξενεί, αλλά και βέβαια τις 117 πτέρυγες μάχης και του ΚΕΑΤ, που πραγματικά έχουν κάνει εξαιρετική προσπάθεια και αυτό νομίζω φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Στην άσκηση, η οποία θα διεξαχθεί το ερχόμενο φθινόπωρο, αναμένεται να συμμετέχει σχεδόν το σύνολο των πολεμικών αεροποριών της Συμμαχίας, ενώ θα λάβουν μέρος τα πιο σύγχρονα μαχητικά που διαθέτει η Δύση με κορυφαίο το αόρατο σκάφος F-35, αλλά και τα πανίσχυρα Ραφάλ και F-16 Viper. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συσκέψεις στο αεροπορικό επιτελείο για την οργάνωση της άσκησης και τον καθορισμό των σεναρίων. Στην άσκηση αυτή, πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχει και η ελληνική αεράμινα με την ενεργοποίηση στοιχείων σε όλη την επικράτεια, ενώ στην άσκηση αναμένεται να λάβουν μέρος μονάδες του πολεμικού ναυτικού αλλά και των ειδικών επιχειρήσεων, συμμετέχοντας σε αποστολές κατάδειξης στόχων. Εντός και εκτός Ελλάδας έχουν εξακτηνωθεί οι πολιτικοί αρχηγοί της χώρας με φόντο την εκστρατεία των κομμάτων για τις ευρωεκλογές. Οι κομματικοί μηχανισμοί δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου να πείσουν τους πολίτες για το πόσο κρίσιμη είναι η ψήφος τους και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου. Από το ένα άκρο της χώρας έως το άλλο, αλλά ακόμα και στο εξωτερικό, έχουν εξακτηνωθεί οι πολιτικοί αρχηγοί με το βλέμμα στραμμένο στην Ευρωκάλπη της 9ης Ιουνίου και σε μια προσπάθεια παρακίνησης και κινητοποίησης των πολιτών να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές. Οι πολιτικοί αρχηγοί έστειλαν το δικό τους μήνυμα από την Καρδίτσα, την Αστυπάλαια, τη Βαρβάκιο, αλλά και από το Μόντρεαλ του Καναδά. Αυτό το έργο και πολλά άλλα έργα δεν θα είχαν ποτέ πραγματοποιηθεί χωρίς την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και αγωνίζεται ώστε η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, διεκδικώντας χρηματοδοτικούς πόρους και μεταφράζοντας αυτή τη σχέση μας με την ευρωπαϊκή οικογένεια σε απτά έργα. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με κόμματα τα οποία έχουν εξαρτήσεις από τράπεζες. Εξαρτήσεις από ένα σύστημα προπαγάνδας, ακόμα τα οποία έχουν ρίξει τη χώρα στα βράχια. Από εκεί και πέρα, όντως, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, απλά είναι πολυσυλλεκτικό προς την άκρα δεξιά. Στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου δεν κρίνεται η πολιτική σταθερότητα.
κρίνεται η κυβερνητική αλαζονία που περιφρονεί τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Γι' αυτό ζητώ να μας στηρίξουν. Και από εδώ, από τον Καναδά, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στείλουν μήνυμα με πολλούς αποδέκτες που κανείς δεν θα μπορεί να το διαβάσει αλλιώς. Κάπα, κάπα, έψι. Ευρωεκλογές, κυρίες και κύριοι, εν όψη, και καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως μαζί μας τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Εξαδάκτυλο, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, ο οποίος μπαίνει στον προεκλογικό στίβο. Κύριε Εξαδάκτυλε, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, κύριε Γκίστη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα επίσης στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας. Ένας γιατρός τι σχέση έχει με την Ευρωκάλπη? Μην πάθει κανένας τίποτα. Αυτό είναι αστείο, όπως αντιλαμβάνεστε. Κοιτάξτε, ένας γιατρός έχει σχέση με την Ευρωκάλπη, διότι τα θέματα υγείας μετά την COVID θα αποτελέσουν αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε την ευρέα πεποίθηση ότι καλύτερα οι πολιτικές να γράφονται από όσους φροντίζουμε την υγεία των συνανθρώπων μας καθημερινά παρά από την ανώνυμη γραφειοκρατία. Αυτό για να το πω επιγραμματικά. Όταν λέτε τα θέματα μετά την περίοδο του COVID θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα? Δηλαδή, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ευρωπαϊκός για ενδεχόμενο κάποιας πανδημίας που πιθανόν προκύψει? Όχι, να μην αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο της πανδημίας. Να πούμε όμως ότι αρχίζουμε να έχουμε ευρωπαϊκά προγράμματα πρόληψης, αρχίζουμε να έχουμε ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης των υποδομών και αυτά είναι προγράμματα που ήδη απολαμβάνει η χώρα μας και οι γενικότερες πολιτικές της υγείας που μέχρι την COVID ήταν αποκλειστικό θέμα των κρατών μελών, τώρα θα αρχίσουν να γίνονται ευρωπαϊκοί άξονες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Θα πρέπει να δούμε να συγκλίνουν τα προγράμματα, τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Αυτό για τη χώρα μας αποτελεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ενδεχομένως θα είναι αποτελεί και μεγάλη πρόκληση, γιατί η χώρα μας υστερεί τουλάχιστον σε πρωτοβάθμια δομή υγείας και τουλάχιστον στις περιοχές που είναι μακριά από τα αστικά κέντρα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, συνολικά χρειαζόμαστε βελτίωση σε όλα, θα ιδιαιτέρως σε αυτά που αναφέρατε, αλλά οπωσδήποτε χρειαζόμαστε βελτίωση και η βελτίωση χρειάζεται χρήματα. Και επειδή εμείς στη χώρα μας έχουμε πολύ αυξημένες αμυντικές δαπάνες, το να έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για την υγεία από την Ευρώπη, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και το προσδοκούμε, το επιδιώκουμε, είναι από τα πρώτα μελήματά μας. Και σαφώς χρειάζονται και εξειδικευμένοι άνθρωποι, όπως εσείς που είστε ιατρός και πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Δηλαδή, κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, έτσι δεν είναι? Βέβαια, αυτό κρίνεται πάντοτε στην κάλπη από τους συνανθρώπους μας που θα ψηφίσουν, αλλά η παρουσία μας εκεί δηλώνει τη διάθεση να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση, ότι είμαστε διαθέσιμοι και ξεκινούμε και από τη βάση ότι έναντι της γραφειοκρατίας ασθενείς γιατροί, καλύτερα είναι να είμαστε εμείς εκεί παρόντες στη διαμόρφωση, και η οποία είναι και τεχνικά δύσκολη. Δηλαδή, εδώ να εξηγήσουμε ότι το αποτέλεσμα στις 10 Ιουνίου ποιο θα είναι? Θα είναι 21 άνθρωποι να ετοιμάσουν βαλίτσες να πάνε στις Βρυξέλλες. Τι έχουν να κάνουν αυτοί οι 21? Έχουν να συνδιαλλαγούν και να συνεργαστούν με άλλους 684 από άλλα 27 κράτη-μέλη για να διαμορφώσουν πολιτικές οι οποίες δεν έχει υπάρχει κανείς που να έχει πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα χρειάζεται η γνώση, χρειάζεται η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης, χρειάζεται η δύναμη της πείθους και χρειάζεται και μια υποστήριξη από πίσω από όλο αυτό. Τώρα, βεβαίως, για την καταλληλότητα των υποψηφίων και το ποιοι θα επιλαμβούν, αυτό αποφασίζει ο κόσμος. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται και μια τεκμηρίωση, γιατί πολλές φορές μπλέκεται και η ίδια μέσα στα γρανάζια της μεγάλης γραφειοκρατίας που έχει. Δεν συμβαίνει δηλαδή μόνο στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια εποχή δύσκολη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πολλές απειλές, πολέμους, ακραίες παρατάξεις. Γιατί επιλέξατε να κάνετε βουτιά στα βαθιά? Κοιτάξτε, πολύ καλά κάνετε και το θέτετε και με διευκολύνετε και εμένα να πω ότι η επόμενη πενταετία για την Ευρώπη θα είναι μια πενταετία δυσκολότερη από αυτές που ζήσαμε μέχρι τώρα. Και γιατί έχουμε γεωπολιτικές προκλήσεις, έχουμε απειλή από ανατολικά
και ενδεχομένως αδιαφορία από δεξιά, αυτό θα το πούμε, αλλά πιθανόν από δυτικά, με συγχωρείτε, από δεξιά. Από δυτικά έχουμε την απειλή της ακροδεξιάς, η οποία μπορεί να κατακαιρματίσει την Ευρώπη, και έχουμε και την διαμαρτυρία της αριστεράς, η οποία δεν παράγει έργο. Το πολύ μπορεί να παράγει ένα ψήφισμα που να λέει κόψτε τις επιδοτήσεις στη χώρα. Εγώ γιατί επέλεξα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρώτον, διότι συμπίπτει με μια χρονική φάση δική μου στην επαγγελματική που ταιριάζει. Δεύτερον, διότι έχω αρκετά χρόνια ως πρόεδρος του Πανελληνίου και είχα την ατυχή τύχη να εκτεθώ μπροστά στους συνανθρώπους μου στη διαχείριση μιας μέγιστης υγειονομικής κρίσης. Εμένα, ξέρετε, με γνωρίσατε. Όσοι με γνωρίσατε, γιατί θέλατε, δεν θέλατε, μπήκαμε στα σπίτια σας με την COVID. Είδατε δηλαδή το πώς αντιδρώ στην κρίση. Και βεβαίως η συσσόρευση της μακράς επαγγελματικής μου πορείας μου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι κάτι το οποίο μπορώ να το κάνω. Είδα δηλαδή και τον εαυτό μου στο καθρέφτη, νομίζω ότι μπορώ να ανταποκριθώ στο ρόλο και εκτίθεμαι. Γιατί αυτό που πολλές φορές λέμε, εγώ δεν ανακατεύουμε, στο τέλος μετά έρχονται οι άνθρωποι και μας λένε, από αυτούς που ανακατεύονται διαλέγουμε, ας ανακατεύονται και κάποιους άλλους. Οπότε είστε για τα δύσκολα, αυτό μας λέτε σε μετάφραση και απόδοση, αλλά ταυτόχρονα και της συγκροτημένης δουλειάς, έτσι. Να σας πω ότι ως χειρουργός, εγώ ξέρω, είμαι πλαστικός χειρουργός, δουλεύω και τώρα προεκλογικά και θα δουλεύω και μετεκλογικά για να μην αλλάξει η οπτική μου για τα πράγματα. Από την πρώτη στιγμή που ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην Αγγλία και ήρθα στην Ελλάδα, έκανα όλη την γκάμα της πλαστικής χειρουργίας, όπως και την κάνω, από τα πιο δύσκολα έως τα πιο εύκολα. Άρα με συγκινούν τα δύσκολα, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Παραδοσιακά στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο, μέχρι πρόσφατα, ποσοστό αποχής από την Ευρωκάλπη. Βέβαια τα δεδομένα έχουν αλλάξει, δηλαδή ό,τι ψηφίζουμε και όλες οι αποφάσεις παίρνονται στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι θα μεταστραφεί αυτό το κλίμα? Εσείς τι εισπράτετε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, φοβούμαι ότι επειδή ο εσωτερικός διάλογος δεν επικεντρώνεται στα ευρωπαϊκά θέματα, δηλαδή δεν έχουμε μια καθαρή συζήτηση και δεν την είχαμε και ποτέ στο παρελθόν, γιατί πάντοτε οι ευρωεκλογές ήταν προκριματικές εθνικών εκλογών. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά φοβούμαι ότι η αποχή θα είναι και πάλι μεγάλη. Πιστεύω όμως ότι όλοι πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εξηγήσουμε στους συνανθρώπους μας με απλά λόγια τι σημαίνουν αυτές οι εκλογές, να τους καλέσουμε να ψηφίσουν για αυτό που θα βγει ως αποτέλεσμα και όχι για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να στείλουν μια καλή ομάδα 21 ανθρώπων στην Ευρωβουλή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ως Ελλάδα μιλάω. Ως Ελλάδα. Και να ψηφίσουν με νυφαλιότητα και να ψηφίσουν. Τώρα αν αυτό θα έχει αποτέλεσμα ή δεν θα έχει, δεν μπορώ να το προβλέψω. Αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι αξίζει να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Πιστεύετε ότι στέλνοντας τους κατάλληλους ανθρώπους στην Ευρωβουλή η Ελλάδα αποκτά πιο δυνατή φωνή, πιο στέρεα φωνή σε σχέση με διάφορα πράγματα που είδαμε στο παρελθόν όπου δεν ήταν και καθόλου τιμητικά για τη χώρα μας? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όσοι βρεθούν στην Ευρωβουλή θα πρέπει να λειτουργούν ως ομάδα για την Ελλάδα πρώτα, αυτό αναμφίβολα, για τα συμφέροντα των πολιτών μας στη συνέχεια, και όσο καλύτερη είναι η συνεργασία και πιο αποτελεσματικοί οι άνθρωποι, νομίζω ότι είναι λογικό ότι και το τέλος της ημέρας η αποτίμηση θα είναι θετικότερη. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, κύριε Ξαδάκτυλε, θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε καλή επιτυχία και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ. Στις εκ των βάθρων αλλαγές που επιχειρούνται στην ελληνική αστυνομία προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη την οποία παραχώρησε. Ο ίδιος παραδέχθηκε παράλληλα ότι έχουν γίνει λάθη και αστοχίες και μιλά για ένα σημάζεμα σκούπα με στόχο η ελληνική αστυνομία να απαντά αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σήμερα. Για τις αστοχίες, τις παραλήψεις αλλά και τη σοβαρή προσπάθεια που επιτελείται από την ηγεσία του Υπουργείου μίλησε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος σε φόλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξη την οποία παραχώρησε κάνοντας λόγο για επανίδρυση της ελληνικής αστυνομίας. Να σας πω ευθέως ότι μιλάμε για επανίδρυση της ελληνικής αστυνομίας, επανεκκίνηση από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε αυτό το χαρτοφυλάκιο, από την πρώτη μέρα που άλλαξε η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και ξεκινήσαμε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, μια σειρά από αλλαγές, οι οποίες ήταν εμφανείς παντού, ενισχύοντας τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής ελληνικής αστυνομίας, επεκτείνοντας, για παράδειγμα, στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας, στα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Είχαμε ήδη ανακοινώσει πολύ πριν από αυτό το τραγικό γεγονός ότι θα αυξήσουμε τον αριθμό των γραφείων ενδοοικογενειακής βίας, αυτών των εξειδικευμένων γραφείων αντιμετώπισης, κατά 45, φτάνοντας ουσιαστικά να καλύψουμε κάθε αστυνομική διεύθυνση. Ήταν εμφανές πλέον ότι οι αστυνομικοί επέστρεφαν στις υπηρεσίες όπου ήταν εμφανής η αστυνόμευση, στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, ο κύριος Νικολακόπουλος παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη και παραλήψεις και αμέλειες. Πάνω σε αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο από την αρχή είπαμε ότι έγιναν και σοβαρά λάθη, παραλήψεις, αμέλειες. Mm-hmm. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε την πρώτη στιγμή. Όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έγιναν καλά τα πράγματα. Προφανώς λοιπόν, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι κάναμε μια σειρά από παρεμβάσεις ακόμα. Έχουμε ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών. Πέρα από την ενημέρωση των πολιτών για το πώς μπορούν να καταγγείλουν ένα περιστατικό μέσα από την ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, μια διαδικτυακή πύλη ειδική που υπάρχει για τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, προβήκαμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα των αστυνομικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν δύο διαδικασίες. Υπάρχει η πειθαρχική διαδικασία, η οποία προβλέπεται στην ελληνική αστυνομία, η οποία βέβαια στηρίζεται σε κάποιους κανόνες, στηρίζεται σε νόμους, στηρίζεται σε ευρωπαϊκές συμβάσεις. Να θυμίσω ότι κάθε πολίτης ο οποίος κατηγορείται μέχρι να καταδικαστεί θεωρείται αθώος. Άρα λοιπόν η οποιαδήποτε ποινική δίωξη, οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται, καταρχάς υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία στην αστυνομία και υπάρχει και διαδικασία εσωτερικού ελέγχου που αξιολογεί διαφορετικά κάθε περιστατικό. Άρα λοιπόν υπάρχουν κανόνες. Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε και ήδη έχουμε ξεκινήσει είναι να ελέγχουμε. Υπουργέ, τώρα εδώ ένας αστυνομικός, ο οποίος φύλαγε ένα αστυνομικό τμήμα και έπρεπε το πρωί να είναι σε άλλο αστυνομικό τμήμα για να δίνει το παρόν. Αυτό δεν είναι κανονικό πράγμα. Υπάρχουν διαδικασίες και πειθαρχικά όργανα. Προφανώς εκείνη τη στιγμή που βρισκόταν εκεί, βρισκόταν γιατί δεν υπήρχε πειθαρχική απόφαση η οποία είχε αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, είναι σεβαστά τα δικαιώματα κάθε πολίτη, ακόμα και του αστυνομικού στον οποίο έχει γίνει μια καταγγελία ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μέχρι να υπάρξει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, υπάρχουν πειθαρχικές διαδικασίες. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία για τις φυλακές της Ανδρίτσενας, τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στην τηλεόραση της ΟΡΤ ο πρώην υπουργός Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος ήταν πρωτεργάτης κινώντας όλες τις διαδικασίες για την ανέγερση φυλακών στην Ορεινή Ηλία. Ο κύριος Τζαβάρας, με άρθρο του στην εφημερίδα Πατρίς, επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα και στάθηκε στις προοπτικές που θα αποκτήσει η Ορεινή Ηλία, αλλά και στη συμβολή του στην ανάπτυξη του τόπου. Καμπανάκι για την ανέγερση φυλακών στην Ανδρίτσενα χτύπησε ο πρώην υπουργός Κώστας Τζαβάρας, τονίζοντας παράλληλα πως πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία. Ο κύριος Τζαβάρας, μιλώντας στην τηλεόραση της ΟΡΤ, ανέλησε τι έγιναν αλλά και δεν έγιναν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και την ανάπτυξη που θα προσφέρει το σοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή. Θυμάμαι από την εποχή που ήμουν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας. Είχα πάρει την πρωτοβουλία και ως Δικηγορικός Συλλόγος τότε. Είχαμε κάνει παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να γίνει αυτό το εγχείρημα πραγματικότητα, που είχαν εκπονήσει μια πολύ πρωτοποριακή μελέτη η οποία προέβλεπε μάλιστα αρχικά να ανεγερθεί και να λειτουργήσει ένα σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων που θα είχε μέσα μάλιστα και σχολές και εκπαίδευσης, κατάρτισης, θα είχε χώρους για αφροπαιδιές. Θα ήταν δηλαδή μία δομή που θα ανεπτύσσεται σε μία έκταση 360 στρεμμάτων, τα οποία ήδη είχαν διατεθεί και είναι ακόμα διαθέσιμα για τον σκοπό αυτό. Είχε οργανωθεί ένα δημοψήφισμα, όπου ήρθαν τοπικό δημοψήφισμα και ήρθαν και ψήφισαν στην πλειοψηφία τους κάτοικοι. Το δημοψήφισμα λοιπόν ήταν αρνητικό και έτσι σταμάτησε αυτό το εγχείρημα, το οποίο αν είχε πραγματοποιηθεί σήμερα η μοίρα και η τύχη αυτής της περιοχής θα ήταν εντελώς διαφορετική. Γιατί θα είχε μια τόσο σημαντική δομή,
εξ αφορμής και εξαιτίας της λειτουργίας της οποίας θα είχαν οργανωθεί δραστηριότητες σε κομματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο υποδομών, γιατί θα υπήρχαν καλύτεροι δρόμοι, θα υπήρχε μεγαλύτερο δίκτυο ασφάλειας της περιοχής. Η Ανδρίτσανα και ο Επικούριος Απόλλωνας θα είχαν επωφεληθεί για να έχουν πλέον μια πολύ καλύτερη τύχη αναφορικά με αυτό που τους αξίζει να είναι, δηλαδή να γίνουν και τουριστικοί προορισμοί δημοφιλή. Η μερίδα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνουν την προσεχή Πέμπτη το Τρίτο Λύκειο του Πύργου και το Λύκειο του Βουνάργου. Η μερίδα αυτή, η οποία θα λάβει χώρα υπό την αιγίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίας, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε ευρωεκλογές και να ρίξει φως στην αναγκαιότητα συμμετοχής. Οι senior και junior ambassadors του Τρίτου Γενικού Λυκείου Πύργου, Pierre de Coubertin, και του Γενικού Λυκείου Βουνάργου, διοργανώνουν εκδήλωση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ημέρα της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση έχει ως θέμα Ευρώπη και ενεργός πολίτης. Οι θεματικές ενότητες που προσεγγίζει η μερίδα μας είναι η Ευρώπη και η Δημοκρατία, η Ευρώπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρώπη και η νεολαία, η Ευρώπη και το περιβάλλον. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την 5η, 25 Απριλίου, ώρα 10 το πρωί, στο Πύργο, στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Το Τρίτο Λύκειο Πύργου και το Λύκειο Βουνάργου, σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίας, οργανώνουν αυτή την εκδήλωση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ομιλήσουν τέσσερις ευρωβουλευτές και γενικά θα έχουν να πάρουν από αυτή την εκδήλωση οι συνάδελφοι, οι μαθητές μας και οι γονείς τους αρκετά πράγματα γύρω από το θεσμό και οτιδήποτε άλλο. Σχολεία πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εν ώψη των ευρωεκλογών αλλά και την ημέρα της Ευρώπης που ακολουθεί διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές όχι μόνο των δύο σχολείων αλλά και των υπόλοιπων σχολείων της πόλης μας σχετικά με την ευθύνη που έχουν ως νέοι ψηφοφόροι, μια και έχουν δικαίωμα ψήφου οι μεγάλες τάξεις, και το ρόλο γενικότερα της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις κρίσιμες εποχές που διάγουμε. Είναι πραγματικά ένα προϊόν συνεργασίας και είναι μια ημερίδα και μέσα από αυτή θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές που θα είναι οι επόμενοι, είναι πολίτες και ενεργοί μάλιστα, ειδικά οι μαθητές της Β' Λυκείου. Οι μαθητές μας από την πρώτη στιγμή έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματικά θα το δείτε γιατί οι παρουσιάσεις που έχουν σε διάφορες θεματικές που θα καλύψουμε είναι πραγματικά πολύ σημαντικές και δείχνουν έτσι ότι τα παιδιά έχουν ένα ενδιαφέρον και πραγματικά μοιάζονται. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές, για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το τι προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εμάς τους μαθητές και πώς την βλέπουμε. Εμείς ψηφίζουμε για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές. Σε καιρούς χαλεπούς που ζούμε, απαγορεύεται ο κάθε εφησυχασμός από εμάς τη νέα γενιά. Ό,τι και αν πιστεύουμε, πρέπει να το δηλώσουμε στην κάλπη της 9ης Ιουνίου, έτσι ώστε να σταλθούν με σαφήνεια τα μηνύματα σωστούς παραλήπτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Άλλωστε, αυτό φανερώνει και η δημοσκόπηση που έκανε μεταξύ των μαθητών η μία από τις δύο ομάδες του σχολείου μας. Οι Κινέζοι γράφουν την λέξη κρίση με δύο ιδεογράμματα. Το ένα φανερώνει τον κίνδυνο και το άλλο την ευκαιρία. Είναι στο χέρι μας να δούμε τον κίνδυνο εγκαίρως και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες. Διαβάζουμε βιβλία ή όχι? Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, η κάμερα της ΟΡΤ μίλησε με ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων που είναι οι πλέον αρμόδιοι να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό. Πάμε να δούμε τι δηλώνουν. 23 Απριλίου αποτελεί μια ξεχωριστή ημέρα στο ημερολόγιο, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, ένας εορτασμός που έχει καθιερωθεί διεθνώς από την UNESCO, αποτελεί όχι μόνο μια ευκαιρία να τιμήσουμε την πλούσια κληρονομιά της λογοτεχνίας, αλλά και να αναδείξουμε το σημαντικό ρόλο που έχουν τα βιβλία στη διάπλαση της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου σηματοδοτεί μια αφετηρία από όπου μπορούμε να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, στις σελίδες που μας μάγεψαν σε άλλους κόσμους και που εν τέλει μας διαμόρφωσαν ως ανθρώπους. Είναι μια μέρα που γιορτάζει τη δύναμη των λέξεων, την αξία της γνώσης και τον πλούτο που προσφέρουν τα βιβλία. Μας δίνει πολλές δυνατότητες στο βιβλίο, σύγχρονη εποχή, γιατί με το ίντερνετ και αυτά έχουμε λίγο χάσει λίγο την αίσθηση, έχουμε χάσει λίγο την επαφή. Πρέπει να ξαναέρχουμε να ανακτήσουμε λίγο την επαφή με το βιβλίο. Και από μικρή ηλικία, σιγά σιγά, και μεγαλώνοντας, να παίρνουμε βιβλία, να διαβάζουμε, μας δίνουν πολλούς πνευματικούς οδηγούς. Ποια είναι τα ωφέλη του βιβλίου, ας πούμε, να διαβάσεις ένα βιβλίο, τι κερδίζεις? Καταρχάς, μεταφέρεις σε άλλο κόσμο, βλέπεις ωραίες εικόνες μέσα στο βιβλίο, και πόσο μάλλον από τις μικρές ακόμα ηλικίες, να βλέπουν τα παιδιά ωραίες εικόνες, μυρίζουν το βιβλίο, βλέπουν πράγματα. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία επικρατεί και η πληροφορία ρέει αμήλικτα μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα κινητά αλλά και τα τάμπλετ, ο ρόλος του βιβλίου φαίνεται να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Το βιβλίο δεν είναι απλά συνοστισμένες λέξεις και σελίδες και με γράμματα, αλλά πύλες προς νέους κόσμους, σκέψεις και συναισθήματα. Το βιβλίο δυστυχώς θέλει μια στήριξη, θέλει μια προβολή. Και νομίζω πως αυτές οι επέτειοι βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Το κινητό έχει κάνει ζημιά. Χρειάζεται λοιπόν ο νέος άνθρωπος να του πέσουν στα χέρια 1, 2, 3 πολύ καλά βιβλία και να τον κερδίσουν σαν αναγνώστη. Ωστόσο, βιβλίο Πόλες, οι φυλακές της λογοτεχνικής κληρονομιάς μας υπενθυμίζουν την ανεκτιμητή αξία του να κρατάμε ένα βιβλίο στα χέρια μας. Τουλάχιστον μία μέρα μέσα στον χρόνο να μας θυμίζει τα βιβλία, γιατί έχει πέσει λίγο το αναγνωστικό κοινό. Νομίζω ότι με τεχνολογία και με αυτά που τα ερεθίσματα που έχουν τα παιδιά σήμερα, τα βιβλία όλο και φθήνουν. Κοιτάξτε, τα παιδικά ακόμα έχουν μια δυναμική, αλλά όσο περνάνε οι ηλικίες αρχίζει και φθήνει. Το βιβλίο έχει πολλά ωφέλη σε σχέση με τις οθόνες. Στην ουσία με το συγγραφέα μπαίνει σε μια συζήτηση, μπορεί να σου παρουσιάσει τις απόψεις του, μπορεί να σε βάλει να σκεφτείς, να λειτουργήσει λίγο η σκέψη σου, να ανοίξουν γενικά οι οριζόντες σου. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Σε αγώνα δρόμου για να προστατέψουν τα σπίτια τους έχουν επιδοθεί οι κάτοικοι των περιφερειών Τιουμέν και Κουργκάν στη Νότια Ρωσία. Οι επιχειρήσεις για την κατασκευή αναχωμάτων στα ποτάμια έχουν ενταθεί μετά τις προειδοποιήσεις των αρχών για πλημμύρες στην περιοχή. Όπως βλέπετε, το νερό είναι ήδη πολύ κοντά και έχουμε κατευθύνει όλες μας τις προσπάθειες για να ενισχύσουμε το φράγμα και αυτό να μην σπάσει, προκειμένου να σώσουμε τα σπίτια που βρίσκονται εδώ. Στη Ρωσία και σε περιοχές του γειτονικού Καζακστάν έχουν καταγραφεί πρόσφατα οι χειρότερες πλημμύρες εδώ και δεκαετίες. Εκατοντάδες χαρταετοί γέμισαν τον ουρανό της Βόρειας Ιταλίας στο πλαίσιο του 44ου φεστιβάλ Art Vento Κέρβια. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις στον κόσμο. Πάνω από 250 καλλιτέχνες από κάθε γωνιά της γης συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Χαρταετοί κάθε μεγέθους, χρώματος και σχήματος δημιουργούν ένα μοναδικό θέαμα για τους επισκέπτες. Το φεστιβάλ Art Vento Κέρβια διαρκεί 2 εβδομάδες. Φέτος οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την 1η Μαΐου. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.